Μαζί μου έχω, θα σας συστήσω τους νέους που διαδέχονται όπως βλέπετε συνεχώς ο ένας τον άλλον οι καλεσμένοι μου. Είναι ο Βασίλης Ορέβας που είναι από το ΚΚΕ στην Β' Θεσσαλονίκη, υποψήφιος με το ΚΚΕ στη Β' Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Ρέβα, καλώς ήρθατε. Και ο Τρίφωνο Τριανταφυλλίδης που είναι υποψήφιος με το ποτάμι στη Β' Θεσσαλονίκη. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, στο μεταξύ να πω ότι βλέπετε βεβαίως τα νέα αποτελέσματα συνεχώς που έρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. 35,76% στο 40,04% της επικράτειας ο ΣΥΡΙΖΑ, 28,44% η Νέα Δημοκρατία, 6,39% η Χρυσή Αυγή, 5,78% το Ποτάμι, 5,41% το ΚΚΕ, 4,87% το ΠΑΣΟΚ και 4,68% οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Κύριε Τριανταφυλλίδη, να ξεκινήσω από εσάς, μια που εσείς ήσασταν που παίζατε και είχατε έτσι σαν κεντρικό σας σύνθημα να είστε ο τρίτος πόλος, να είστε η τρίτη δύναμη. Τα πράγματα όπως δείχνουν βεβαίως στην μάχη που δίνεται. Χωρίς πολιτικό λόγο, για ένα καπρίτσιο, για κάποιες προσωπικές αιμονές που πλήρωσαν πανάκριβα και το ΠΑΣΟΚ και η χώρα. Δεν πετύχαμε δυστυχώς εξαιτίας αυτού του λόγου τον στόχο μας να βρεθούμε στην τρίτη θέση. Στόχος απολύτως εφικτό για την παράταξη, αν δεν είχε μεσολαβήσει το τελευταίο αυτό χτύπημα. Για το θεσμικά και δημοκρατικά δραματικό γεγονός ότι την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Χρυσή Αυγή, υπάρχει ευθύνη έναντι του έθνους και έναντι της παράταξης. Ευθύνη με ονοματεπώνυμο που βαραίνει τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Ευχαριστώ από καρδιάς τους υπέροχους υποψήφιους μας σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, τα στελέχη μας, τους πεισματωμένους δημοκρατικούς πολίτες που έδωσαν τη μάχη των εκλογών μαζί μας. Ευχαριστώ από καρδιάς όλες και όλους εκείνους που μας τύπησαν με την ψήφο τους. Είπαμε την αλήθεια μέσα σε ένα κλίμα απολύτως εχθρικό προς αυτήν. Αυτή είναι όμως τώρα η πολιτική μας περιουσία, η βάση εκκίνησης για τη νέα ιστορική φάση της παράταξης. Αριθμητικά μικρή, πολιτικά σημαντική, ιστορικά πολύτιμη. Ουδέν κακό να μη γες καλού. Η θέση μας είναι τώρα πολύ πιο εύκολη σε σχέση με το τεράστιο βάρος που σηκώναμε 5 ολόκληρα χρόνια. Ελπίζω τώρα η αξιολόγηση του ελληνικού λαού να αρχίσει να γίνεται πιο δίκαιη για εμάς. Στην πολιτική μου διαδρομή έχω αναλάβει για λόγους εθνικούς και παραταξιακούς μεγάλες ευθύνες που δεν μου αναλογούσαν προσωπικά. Κατά μείζωνα λόγο αναλαμβάνω τώρα πλήρως την ευθύνη που μου αναλογεί. Είχα την μεγάλη ευκαιρία και την μεγίστη τιμή να πάρω μέρος από την πρώτη γραμμή στον πόλεμο της γενιάς μου για να μην καταστραφεί η πατρίδα. Αυτό δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο στην πολιτική διαδρομή ενός προσώπου. Όπως έχω ήδη ανακοινώσει, το ΠΑΣΟΚ προχωρά συντεταγμένα και χωρίς καθυστερήσεις σε συνέδριο ριζικής ανανέωσης, ενότητας, συσπήρωσης του ευρύτερου χώρου, σύγχρονου πολιτικού λόγου. Σε συνέδριο με όλα τα θέματα ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του θέματος της ηγεσίας. Αλλά συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όχι άλλων μορφωμάτων ή παραγόντων που φιλοδοξούν να επηρεάσουν το ταλαιπωρημένο ΠΑΣΟΚ έξωθεν, αφού το υπονόμευσαν αλίπητα έσωθεν, μετά το εγκατέλειψαν και παραμένουν, όπως είδαμε, αμετανόητοι. Συνέδριο δεν σημαίνει όμως εσωστρέφεια ή απώλεια της αίσθησης των προτεραιοτήτων. Προέχει η χώρα. Τα προβλήματα και οι κίνδυνοι τρέχουν. Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Δεν περιμένουμε να υποστεί βλάβη η πατρίδα για να υπενθυμίσουμε μετά ότι εμείς τα λέγαμε. Θέλουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα για τον τόπο και ας το καρποθούν αυτό πολιτικά άλλοι. Δεν θα αφήσουμε όμως να πάνε χειρότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είδαμε τις δηλώσεις του κυρίου Βενιζέλου. Θα τις σχολιάσουμε σε πολύ λίγο. Για να μιλήσουμε απόψε. Γιατί μας περιμένει.
το 42,04%, όπως πρέπει να πω ότι ακούσαμε και τις δηλώσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος ονομάτισε τον Γιώργο Παπανδρέου ως την αιτία της σημερινής ήττας, το ότι δεν είναι το Πασόκ το τρίτο κόμμα, καθώς και το Πασόκ διεκδικούσε την τρίτη θέση. Είπε ότι θα προχωρήσει σε συνέδριο το Πασόκ, όπου θα τεθεί βεβαίως και θέμα ηγεσίας και σε αυτό. Όμως υπεράσπισε βέβαια τον δικό του το ρόλο μέχρι τώρα και μίλησε και για μόρφωμα και για άλλους παράγοντες, υπονοώντας βεβαίως το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτά, και να επιστρέψουμε στην παρέα μας, να καλωσορίσω και τον Γαβρίλ Αβραμίδη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Κύριε Αβραμίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, και να δώσω και πάλι το λόγο στον κύριο Τριανταφυλλίδη. Κύριε Τριανταφυλλίδη, εσείς είχατε το λόγο ερμηνεύοντας και το αποτέλεσμα και την τρίτη θέση που δεν φαίνεται να κατορθώνετε να κερδίζετε. Ναι, είχα πει ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι το ποτάμι δεν έχει την τρίτη θέση. Mm. Το πρόβλημα είναι ότι μια εγκληματική συμμορία, γιατί αυτό δεν έχει αλλάξει, ότι αναδεικνύεται στην τρίτη θέση. Είναι ένα πολύ μεγάλη ευθύνη όλων των κομμάτων να δούνε πως μια καινούργια φουρνιά αγανάκτησης δεν θα τροφοδοτήσει αυτό το κόμμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίως πρέπει να πω ότι σε σχέση με αυτό υπάρχουν και οι φωνές που λένε ότι ένα τόσο μεγάλο ποσοστό, όπως είναι το 6,33, γύρω στο 6% κόσμου, δεν μπορεί κανείς να το ακυρώνει. Επομένως, μήπως η τακτική γενικά που έχει ακολουθηθεί από τα κόμματα θα πρέπει να είναι διαφορετική απέναντι σε αυτή την... Ναι, η δικιά μας άποψη είναι ότι αυτό το ποσοστό το θρέφει το παλιό πολιτικό σύστημα. Το θρέφει το παλιό πολιτικό σύστημα, δεν μπορεί να δώσει λύσεις και δεν μπορεί να δώσει προοπτική στη χώρα. Έτσι τρέφεται αυτό το ποσοστό. Μάλιστα. Σας είπα ότι πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, να συνεργαστούμε και να δώσουμε λύσεις στη χώρα. Αυτό θα είναι αυτό που θα μειώσει το ποσοστό της Χρυσής Αυγής. Κύριε Ρέβα, εσείς τι λέτε? Ναι, κύριε, αυτό είπα να σας πω. Σαν Κομμουνιστικό Κόμμα εκτιμούμε ότι είναι ιδιαίτερα αρνητικό το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή και πάλι διατηρεί ποσοστά σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, είναι τρίτο κόμμα στην Βουλή. Εμείς είχαμε εκφραστεί σαφέστατα απέναντι σε αυτό το κόμμα ότι είναι ναζιστικό κόμμα με εγκληματική δραστηριότητα. Και θεωρούμε ότι στο βαθμό. Συγχωρήστε με, κύριε Ρέβα, θα σας διακόψω για λίγο. Θα πάμε στον κύριο Αβραμίδη, γιατί έχουμε ένα θέμα με το μικρόφωνο σας, να το διορθώσουμε, ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, και θα επιστρέψουμε. Συγκρατήστε ό,τι έχετε να μου πείτε. Κύριε Αβραμίδη, οι ανεξάρτητοι Έλληνες ήταν να μην μπουν καν στη Βουλή. Παλεύατε, ή τουλάχιστον αυτό βλέπαμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις, αρκετές δημοσκοπήσεις. Τελικά όμως αυτό που υποστήριζαν και όλοι οι συνυποψήφοι σας, ότι θα μας διαψεύσει το εκλογικό αποτέλεσμα, φαίνεται. Αυτό ακριβώς ήταν. Αυτό έλεγα και σε εκπομπές εδώ και σε συζητήσεις παρουσιάσεις δημοσκοπήσεων. Είχαμε την εικόνα της κοινωνίας. Το δίλημα, όπως το έθεσε ο κύριος Σαμαράς, με την πολιτική του φόβου και του εκβιασμού του πολιτικού, δεν έπιασε τόπο. Αντίθετα, η δική μας πολιτική επιχειρηματολογία έπεισε το κομμάτι εκείνο του ελληνικού λαού, το οποίο μας δίνει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, και είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό εδώ, ότι οι θέσεις μας έχουν απήχηση στην κοινωνία και θα μπορέσουμε πραγματικά να λειτουργήσουμε ως εγγυητές των εθνικών ζητημάτων, των εθνικών θεμάτων τα οποία θέτουμε. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία φεύγει, η οποία είναι συνέχεια των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων και πολιτικών, που έχει οδηγήσει σε ένα κοινωνικό ολοκαύτωμα με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με 300.000 νέους επιστήμονες στην πλειοψηφία τους και άλλους να έχουν φύγει στο εξωτερικό ως μετανάστες, με χιλιάδες αυτοκτονίες, με ανθρώπους κατεστραμμένους, με οικογένειες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε λοιπόν μια ψήφο ελπίδας, προοπτικής, μια λυτρωτική ψήφο που θα δώσει ανάσα στον ελληνικό λαό. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό, η κοινοβουλευτική ομάδα, όποια προκύψει των ανεξαρτήτων Ελλήνων, θα βάλει το δικό της λιθαράκι σε αυτή την πορεία ανάπτυξης της χώρας και αναγέννησης.
Κύριε Ρέβα, ακούσατε τι είπε ο κύριος Αβραμίδης. Αναρωτιέμαι, εσείς δεν βλέπετε κάποια αλλαγή? Θα ήταν το ίδιο αν σήμερα ήταν πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία? Για εσάς θα ήταν το ίδιο? Κυρία Τσόρμπα, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από εκεί, να ολοκληρώσω καταρχάς αυτό που έλεγα. Έλεγα λοιπόν ότι θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή διατηρεί αυτά τα ποσοστά. Έχουμε τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι σε αυτό το κόμμα ότι είναι ναζιστικό κόμμα και ότι έχει εγκληματική δραστηριότητα, και αυτό νομίζω ότι είναι θέμα της δικαιοσύνης να το ερευνήσει περαιτέρω. Στη διαδρομή της την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο έδειξε όλα αυτά τα φαινόμενα και θεωρώ ότι στο βαθμό που εξακολουθεί να διατηρεί αυτά τα ποσοστά υπάρχουν και σημαντικές ευθύνες σε όσους πλέον ψηφίζουν αυτό το κόμμα. Για να περάσω λοιπόν στο δεύτερο ερώτημά σας. Α, και να πω και το εξής, ότι εμείς σαν κομμουνιστικό κόμμα θα συνεχίσουμε αταλάντευτα να αποκαλύπτουμε όλους εκείνους τους μηχανισμούς οι οποίοι στηρίζουν αυτό το κόμμα και τις ευθύνες βέβαια που υπήρξαν από αυτούς που την ανέχτηκαν και την τροφοδότησαν στην προηγούμενη περίοδο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ερώτημά σας. Κοιτάξτε, εμείς δεν είχαμε την άποψη ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, στο δίπολο δηλαδή, εδώ σε ό,τι αφορά τη στρατηγική τους βέβαια. Δεν θέλω να ταυτίσω τα δύο κόμματα σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν, εμείς λέγαμε ότι πρέπει να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα ήταν τι θα καταλάμβανε το κενό της κυβερνητικής εξουσίας που θα άφηνε η Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπετε όμως ότι υπάρχει μια στροφή? Την στροφή θα τη δούμε βέβαια, μένει να τη δούμε. Αλλά τουλάχιστον προγραμματικά δεν βλέπετε ότι υπάρχει μια στροφή προς τα αριστερά? Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πολλά που έχουν να κάνουν με το δημόσιο, τα κρατικά πανεπιστήμια, τα κρατικά, το να μην γίνουν ιδιωτικοποιήσεις. Μια σειρά από πράγματα που έχουν να κάνουν, πιστεύω, που θα έπρεπε να συμφωνείτε μάλλον. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς κρίνουμε τα πράγματα από την αρχή τους. Εμείς θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση του κεφαλαίου, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Επιπλέον ξέρουμε, και το έχουν δηλώσει όλα τα κόμματα τα άλλα πριν του ΚΚΕ, ότι όλοι συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ευρωζώνη και βεβαίως συμφωνούν με τις συνθήκες και που υπογράφτηκαν και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τη χώρα μας μέσα από αυτές τις συνθήκες. Έτσι δεν είναι? Ο κύριος Τσίπρας δεν μας είπε εντελώς καθαρά ότι θα διαπραγματευτεί μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν αποδεχόμενος τις συνθήκες και τους κανόνες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι, επειδή ακούω νωρίτερα και την προηγούμενη καλεσμένη σας εδώ, ότι σημασία έχουν τα επίσημα κείμενα του κάθε κόμματος, έτσι δεν είναι, το πρόγραμμα που έχει το κάθε κόμμα και όχι ότι με την ευχέρεια που διαθέτει ο κάθε υποψήφιος του σήμερα λέει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε διαφορετικές απόψεις από κάποιες στελέχη. Κοιτάξτε να δείτε. Θα γίνει μια καινούργια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την καινούργια φαντάζομαι κυβέρνηση. Το έχει δηλώσει ήδη, το έχουν δηλώσει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα λέγεται μνημόνιο, θα λέγεται μεσοπρόθεσμο, θα λέγεται Ευρωπαϊκή Συμφωνία, θα λέγεται όπως θα λέγεται. Ωστόσο αυτό θα είναι μνημόνιο που θα φέρνει μέτρα. Και τα μέτρα αυτά θα έχουν μέσα τις ιδιωτικοποιήσεις, θα έχουν μέσα την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Άρα λοιπόν για ποιο δημόσιο ενδιαφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ? Εξάλλου και για την υγεία που συζητάγατε νωρίτερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την άποψη ότι πρέπει εκεί σε αυτό το χώρο να δραστηριοποιείται το ιδιωτικό κεφάλαιο. Εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι απολύτως, όπως λένε, κοινωνικό αγαθό η υγεία και πρέπει να προσφέρεται δημόσια. Άρα λοιπόν λέμε, για να καταλήξω, ότι αποδεχόμενη μια κυβέρνηση τους κανόνες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει τις δυνατότητες να φύγει μέσα από αυτούς τους κανόνες. Άρα λοιπόν τα όσα λέγονται ακριβώς για να δημιουργείται μια ελπίδα για τη νέα κυβέρνηση στους εργαζόμενους και να αγοράζεται χρόνος από την πλευρά της, ούτως ώστε στην ουσία να περάσει ξανά αυτή η πολιτική που είχαμε με την προηγούμενη κυβέρνηση. Σαφές. Κύριε Τριανταφυλλίδη, τώρα με τα αποτελέσματα αυτά που δεν θα δείστε τρίτη δύναμη όπως έχουν τα πράγματα, επανατοποθετήστε τώρα στον εκλογικό χάρτη και ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα για εσάς? Κοιτάξτε, εμείς θα περιμένουμε το ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, να εφαρμόσει το πρόγραμμά του και θα σταθούμε κάθε στιγμή κριτικά. Δηλαδή, δεν θα έχουμε διαστάσει ποτέ ναι σε όλα, όχι σε όλα. Θα προσπαθούμε κάθε φορά να υπερασπίσουμε το συμφέρον της χώρας, όπως το κρίνουμε εμείς, και θα προσπαθήσουμε να έχουμε την παρέμβασή μας και να κάνουμε τις προτάσεις μας. Ολοκληρώστε, γιατί πρέπει να πάμε σε μια ζωντανή σύνδεση και θα συνεχίσουμε. Να πάμε σε ζωντανή σύνδεση με τον Χρήστο Διασκουλίδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκεται ο Χρήστος.
Καλησπέρα σας. Δεν ακούω καλά στην επιστροφή. Ελπίζω να με ακούτε εσείς τουλάχιστον καλά. Είμαστε εδώ στην πλατεία Αριστοτέλου, στο άγαλμα του Βενιζέλου. Και έχω δίπλα μου τον κύριο Μιχάλη Τρεμόπουλο, πρώην Ευρωβουλευτή και υποψήφιο βουλευτή. Συγχαρητήρια, κύριε Τρεμόπουλε, συγχαρητήρια. Ως συνεργαζόμενος έτσι με τους οικολόγους. Συγχαρητήρια από το στούντιο καταρχήν από την κυρία Τσόρμπα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Προφανώς είναι μια νίκη των διαστάσεων που ξεπερνάει τα ελληνικά σύνορα και συζητιέται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει παγκόσμιες διαστάσεις διότι οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα βάλουν ένα τέρμα στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, σε αυτές οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση. Μια κρίση πολύπλευρη και οικονομική και κοινωνική και περιβαλλοντική. Εμείς ως οικολόγοι πράσινοι συμμετείχαμε με βάση μια προγραμματική συμφωνία 22 σημείων στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα πραγματικά χαιρόμαστε μαζί με όλο τον κόσμο που βλέπει ότι οι ελπίδες του μπορούν να πιάσουν τόπο. Επένδυσε ο κόσμος. Να δώσω μια συμβουλή. Να μην είναι ανυπόμονοι. Να μην περιμένουν από την επόμενη εβδομάδα να υπάρχουν ορατά τα αποτελέσματα. Ακριβώς γιατί δεν μπορεί κανείς πατώντας ένα κουμπί να ξαναγυρίσει σε μια εποχή. Μια εποχή το 2008 που η οικονομία μας βασιζόταν σε πύληνα πόδια. Πρέπει να οικοδομήσουμε ξανά τη χώρα. Να δώσουμε εκείνη την επανεκκίνηση της οικονομίας που θα μας επιτρέψει να ανοίξουν οι δουλειές. Να ξαναγυρίσουν οι άνθρωποι που ξενιτεύτηκαν και μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες χρήσιμα μυαλά σε μια νέα μετανάστευση που στέρισαν τον τόπο από την πιθανότητα και την προοπτική να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Θα είναι μια μεγάλη προσπάθεια που χρειάζεται συστράτευση όλων των δυνάμεων που βασίζονται στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Έχει μεγάλη σημασία για μένα το αν οι έδρες θα είναι 149 ή 151 που ακόμη φαίνεται να υπάρχει αμφιβολία, ούτως ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και των συμμάχων του. Αυτό σημαίνει και δομικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί δεν αρκεί να θέλει κάποιο να ακούς το μνημόνιο. Αυτό το θέλει και η Χρυσή Αυγή, θεωρητικά τουλάχιστον. Στην πράξη πρέπει να υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα. Αν με ακούς λοιπόν, η ερώτηση που θέλω να θέσω στον κύριο Τρεμόπουλο είναι αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, πώς βλέπει μια συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Λέω, αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, πώς βλέπει ο κύριος Τρεμόπουλος μια συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ωραία. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά υπάρχει κάποια συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες ή με κάποιες άλλες δυνάμεις, πώς βλέπει όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται η πλευρά των οικολόγων. Θα θέλαμε να μπορεί να υπάρξει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αλλά μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει και με λιγότερες από 150 έδρες. Δεν ανάγκη να κάνει κάποιο είδους συμμαχία που θα εμποδίσει τις δομικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Ακόμη και με 146 και 147 έδρες που είναι απίθανο να μειωθεί τόσο, μπορεί να γίνει κυβέρνηση, να ζητήσει να υποστηριχθεί, τουλάχιστον με ανοχή από άλλα κόμματα. Τι θα κάνει το ΚΚΕ, τι θα κάνουν άλλα κόμματα που διαφημίζαν προεκλογικά ότι θα βοηθήσουν το πρώτο κόμμα. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει, και αυτή τη στιγμή ήδη έχει ξεκινήσει, να γράφονται οι προγραμματικές δηλώσεις και να ζητηθεί ψήφος εμπιστοσύνης από τις δυνάμεις αυτές που υποτίθεται ότι ή τουλάχιστον μπορεί να το πιστεύουν και ειλικρινά ή στο εσωτερικό τους να υπάρχουν όντως διαφωνίες. Αυτό να εκφραστεί. Κύριε Τρεμόπουλε, τροφοδοτώντας την ελπίδα που έδωσε με τόσο μεγάλη διαφορά ο κόσμος στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τρεμόπουλε, επειδή έχετε περάσει από την νευραλγική θέση του Ευρωβουλευτή και ξέρετε ποια είναι η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό και πώς μας βλέπουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, αύριο, με μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, με ό,τι έχει πει μέχρι τώρα για ότι δεν θα δεχτούμε την Τρόικα και όλα αυτά, μπορούμε να δώσουμε στους Ευρωπαίους να καταλάβουν ότι η Ελλάδα πλέον δεν αντέχει και αυτή η αλλαγή έχει να κάνει με αυτό το πρόβλημα των Ελλήνων. Ακριβώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει την κρίση. Και αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα και ξανά. Μια νομισματική ένωση, αυτό σημαίνει το ευρώ. Όχι όμως μια οικονομική ένωση. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην αδυναμία κάποιων πολιτιών τους να πληρώσουν τα χρέη τους. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια διαφορετική Ευρώπη. Μια Ευρώπη που να βασίζεται στις αρχές αλληλεγγύης. Έτσι λοιπόν,
αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσει να υπάρχει η εξασφάλιση για τις επόμενες γενιές ότι δεν θα συνεχίσουν να έχουν χρέος. Το χρέος δεν μπορεί να είναι βιώσιμο. Άρα πρέπει να κουρευτεί δραστικά. Και το υπόλοιπο να δούμε. Εδώ είμαστε για να τα δούμε όλα αυτά από αύριο, Χρήστο. Θα το αναπροσαρμόσουμε. Αυτό πρέπει να εκφραστεί με συγκεκριμένα αλληλεγγύη. Ήδη οι Γερμανοί πράσινοι, να το πω και αυτό είναι είδηση, γιατί δεν έχει μεταδοδιακό με τα ελληνικά μέσα, πήρανε θέση ώστε να κουρευτεί το ελληνικό χρέος. Χωρίς τέτοια πολιτική δεν είναι δυνατόν να υπάρξει επόμενη μέρα. Και κάτι σημαντικό, θα δουλέψουμε με να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τρεμόπουλο, Χρήστο. Η Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπορεί να αποτελέσουν μέρος αυτής της λύσης, ενώ μπορεί να λειτουργήσει με βάση αυτά που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να δρομολογήσει να στο νέο τοπίο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και σας. Χρήστο, πες μου λίγο. ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κόσμος τώρα εκεί από το ΣΥΡΙΖΑ, από τους ψηφοφόρους. Λοιπόν, βεβαίως. Βρισκόμαστε, όπως είπαμε, στην καρδιά, στο άγαλμα του Βενιζέλου, στην πλατεία Αριστοτέλους. Αν μπορεί να φανεί πίσω, γιατί είναι και λίγο σκοτεινά τα πλάνα, υπάρχουν συγκεντρωμένα περίπου στα 200 με 300 άτομα, αν δεν πέφτω έξω στον αριθμό, τα οποία έχουν έρθει εδώ, αλλά δεν είναι ο πανηγυρισμός, οι πανηγυρισμοί που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια συγκρατημένη αισιοδοξία και μια αναμονή και ελπίδα για το αν τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυριανή κυβέρνηση θα μπορέσει να υλοποιήσει ό,τι έχει πει στις προγραμματικές δηλώσεις, ας το πούμε έτσι, στα προεκλογικά. Μάλιστα, στις προεκλογικές δεσμεύσεις. Υπάρχει λοιπόν ο κόσμος αρκετός, αλλά δεν είναι οι πανηγυρισμοί, οι ντουντούκες και τα κορναρίσματα. Χρήστο, αυτή ήταν η τελευταία σύνδεση που είχαμε, γιατί σε λίγο θα ολοκληρώσουμε και την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ από το στούντιο. Και εσύ βεβαίως να ξεκουραστείς, γιατί αύριο έχουμε πάλι και συνδέσεις και ζωντανές εκπομπές. Πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο καλούσε ποιος? Η Νέα Δημοκρατία τον όρισε ή εσείς τον καλούσατε? Όπως και στα άλλα κανάλια. Ευχαριστούμε πολύ, για χαρά. Λοιπόν, επειδή κάνατε παράπονο, κύριε Τρενταφυλλίδη, όλος ο χρόνος είναι δικός μας και για να πείτε αυτά που θέλετε και για να ολοκληρώσετε το ρόλο της σκέψης. Ναι, να πω ότι η προεκλογική περίοδος τελείωσε. Ότι καλό θα είναι τώρα πια να αφήσουμε τις πολλές κορώνες. Και ακούγεται λιγάκι αντιφατικό από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, από την μια μεριά να απευθύνει πρόσκληση στο ΚΚΕ, να συνεχίζει να την απευθύνει, και από την άλλη μεριά στο ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκονται εκεί μαζί με εκπροσώπους των διεθνών τηλεοπτικών μέσων. Είναι εκεί και η Χρύσα Ρουμελιώτη και νομίζω ότι από λεπτό σε λεπτό είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά. Μεγάλη συγκίνηση, ευχαριστώ από καρδιάς όλες και όλους που στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή τη δύσκολη αναμέτρηση. Θέλω να αισθάνονται υπερήφανοι για αυτή τη μάχη που δώσαμε μαζί, όπως και εγώ αισθάνομαι για αυτούς πολύ υπερήφανος. Ο ελληνικός λαός μίλησε και όλοι σεβόμαστε την απόφασή του. Έχω τη συνείδησή μου ίσχυ
παρέλαβα μια χώρα στο χείλος της καταστροφής. Μου ζητήθηκε να κρατήσω αναμένα κάρβουνα στα χέρια μου και το έκανα. Οι περισσότεροι δεν έδιναν καμιά προοπτική να αντέξουμε, όμως αντέξαμε, αποτρέψαμε τα χειρότερα, βγάλαμε τη χώρα από τα ελλείμματα, από την ύφεση, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία και το κύρος της πατρίδας μας, βάλαμε τα θεμέλια για την ανάπτυξη και για την οριστική έξοδο από την κρίση. Τα τελευταία 2,5 χρόνια δημιουργήσαμε μια καινούρια παράδοση συνενέσεων και διακομματικών κυβερνήσεων άγνωστη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειάζεται τολμηρές συνενέσεις και εμείς το τολμήσαμε. Υποχρεωθήκαμε και πήραμε μέτρα επώδυνα και έγιναν και σφάλματα και αδικίες. Αλλά αποτρέψαμε τα πολύ χειρότερα. Έτσι παραδίδω σήμερα μια χώρα χωρίς ελλείμματα, με ασφάλεια για τον πολίτη, με ισχυρά ερίσματα στον κόσμο και στην περιοχή μας. Μια χώρα που συντεταγμένα βγαίνει από την κρίση. Και πάνω απ' όλα παραδίδω μια χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ. Για το καλό του τόπου αυτού εύχομαι η επόμενη κυβέρνηση αυτά τα κεκτημένα να τα διατηρήσει. Όμως κυρίως έχω ίσχυ τη συνείδησή μου, γιατί είπα την αλήθεια στον ελληνικό λαό μέχρι τέλους. Εύχομαι ειλικρινά να μην επαληθευτούν οι προβλέψεις μου, γιατί για την Ελλάδα μιλάμε, αλλά όφυλα να προειδοποιήσω. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι ευχάριστο για μας, αλλά δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία άντεξε, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι όρθια. Παρά τα πολύ δύσκολα αλλά αναπόφευκτα μέτρα που πήραμε, σε 2,5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχασε μόνο 2 μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2012 και παραμένει έτοιμη να παίξει ρόλο καθοριστικό στις εξελίξεις από εδώ και μπρος. Ως η εγγύηση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, της σταθερότητας, της ασφάλειας και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να προχωρήσουν. Ο ρόλος της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εξελίξεις είναι κρίσιμος. Εγγυώμαι ότι θα διαδραματίσει αυτό το ρόλο στο ακέραιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε ζωντανά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Ζάπιο Μέγαρο. Χριστίνα, δηλώσεις που δανειστήκαμε. Δηλώσεις που δανειστήκαμε, Χριστίνα, από την κρατική ΝΕΡΤ, και παρακαλώ να δω και την Χριστίνα στην Θεσσαλονίκη. Κύριο Σαμαράς, από ό,τι φαίνεται, θα παραμένει στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα. Ναι, βεβαίως. Δεν δήλωσε ότι φεύγει, ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους και ευχήθηκε βέβαια να μην διαψευστεί. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι Όχι. Σ' ακούμε, Χριστίνα. Χριστίνα, σε ακούμε. Δεν ξέρω, ακούω διάφορα μέσα στα αυτιά μου. Να πω λοιπόν ότι αυτό το οποίο μου φάνηκε είναι ότι είχε μια δόση αυτοκριτικής ή μια προσπάθεια να δείξει ότι είναι εντάξει με τον εαυτό του. Αυτό επισημαίνει και επισημαίνει μέχρι τελευταία στιγμή ότι έλεγε την αλήθεια. Προφανώς θέλει να το ξεκαθαρίσει το ελληνικό λαό ότι μέχρι τέλους ο αγώνας του ήταν καθαρός από τη δική του πλευρά τουλάχιστον. Ασχέτως με το αν ευχήθηκε, όπως και έτσι πρέπει να γίνεται
βρίσκεται στα δημοκρατικά κόμματα, ευχήθηκε να πάει καλά η κυβέρνηση, η επόμενη κυβέρνηση. Και σε λίγο, Χριστίνα, θα έχουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, περιμένοντας βέβαια πάντα με την αγωνία να δούμε αν τελικά θα υπάρχει αυτοδυναμία ή θα είναι στο 149 ή στο 150, με 149 ή με 150 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα ξέρουμε αυτά σε λίγο. Εμείς, Χριστίνα, είμαστε εδώ στην Αθήνα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Τσίμου και να σας καληνυχτήσουμε από την Αθήνα. Να ευχαριστήσουμε και όλους τους συναδέλφους για την προσπάθεια που έγινε απόψε συλλογικά για να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των εκλογών με τις ζωντανές συνδέσεις που είχαμε από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Να δώσω το λόγο στην κυρία Τσίμου να κάνει και αυτό το δικό της επίλογο. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε και εμείς να μιλήσουμε με την Άννα. Ναι, Χριστίνα, να πω και εγώ ότι 25 Ιανουαρίου λοιπόν, μια κρίσιμη ημερομηνία, αν μη τι άλλο, μια ιστορική στιγμή που θα γραφτεί σίγουρα στα χρονικά μετέπειτα έτσι, της ιστορίας της χώρας μας. Από ό,τι φαίνεται τελικά στο ερώτημα που τόσο καιρό θέταμα είναι η ώρα της αριστεράς να κυβερνήσει, τελικά πράγματι είναι η ώρα της αριστεράς. Βέβαια από αύριο να πούμε ότι είναι η ώρα και της ευθύνης παράλληλα, καθώς όλα όσα έχει υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, θα πρέπει σίγουρα να εφαρμοστούν, να υλοποιηθούν, γιατί ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλα ευχολόγια σίγουρα. Έχει περάσει δύσκολες συνθήκες, δύσκολες στιγμές τα τελευταία 5 χρόνια της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης. Και αυτό που περιμένει μέσα, θα λέγαμε, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και όχι σε βάθος χρόνου, είναι πράγματι να ολοκληρωθούν τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά και κυρίως σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά του. Επομένως λοιπόν από αύριο είναι η ώρα της ευθύνης για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη Τσίπρα, σίγουρα όμως και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία θα μπουν στη Βουλή, καθώς μιλάμε πλέον για επτακομματική Βουλή, και εκείνα θα πρέπει σίγουρα να επανεξετάσουν γενικότερα το πρόγραμμά τους, τις κινήσεις τους, τις επόμενες έτσι, μελλοντικές κινήσεις τους, με γνώμονα πάντοτε τις θυσίες του ελληνικού λαού και το καλό του Έλληνα πολίτη. Αυτό είχα να πω εγώ. Ευελπιστώ από αύριο να έχουμε τη σύνθεση ενός νέου ελληνικού κοινοβουλίου, το οποίο πραγματικά να μην θυμίζει το προηγούμενο κοινοβούλιο, καθώς είχαμε δει αρκετές σκηνές έτσι απείρου κάλους, πολλά ευτράπελα. Θεωρώ λοιπόν ότι η ποιότητα του νέου κοινοβουλίου θα είναι όπως μας αρμόζει, όπως αρμόζει στην ελληνική δημοκρατία και στη χώρα μας, με ανθρώπους σωστούς, με ανθρώπους που μπορούν να ανταποκριθούν στις δύσκολες στιγμές και πάντοτε βέβαια με γνώμονα πάντοτε τον Έλληνα πολίτη. Και αναμένουμε αν αύριο έτσι και αλλιώς θα έχουμε και σύνδεση στην πρωινή εκπομπή, γνωρίζοντας πλέον το τελικό αποτέλεσμα και την κατανομή των εδρών, γιατί σε δεύτερη φάση και αμέσως μετά το ποιος θα κυβερνήσει, μας ενδιαφέρει βέβαια και τα πρόσωπα που θα μας ενδιαφέρουν και τα πρόσωπα σίγουρα που θα μας κυβερνήσουν. Και εδώ ελπίζω ότι ο λαός ελπίζω να ψήφισε σοφά αυτή τη φορά, γιατί πολλές φορές ξέρεις ότι άλλα κριτήρια μας οδηγούν στο ποια πρόσωπα ψηφίζουμε. Να ευχαριστήσουμε πολύ λοιπόν για την πολύτιμη συνδρομή σήμερα σε αυτή τη μαραθώνια εκπομπή, όλοι μας βέβαια, στον κοινό στόχο της ενημέρωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι είναι, Χριστίνα, όπως τα λες, όλοι συμβάλαμε. Πάντως, σαν επίλογο να πω ότι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας πράγματι είναι μεγάλη. Οι 9 μονάδες είναι κάτι που δεν το περιμέναμε, ούτε εμείς ούτε πάρα πολλοί συνέλληνες. Που και πέρα βαριά είναι η ήττα και για το ΠΑΣΟΚ, έτσι, ακόμη λιγότερα ποσοστά σε σχέση με το 2012 ο κύριος Βενιζέλος, όπως λιγότερα ποσοστά και για τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι μπορεί να πανηγυρίζουν ότι μπήκαν στη Βουλή και καλά κάνανε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Βλέπουμε όμως ότι και οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν μειωθεί και άλλο τα ποσοστά τους, 4,69 ούτε 5% θα είναι, σαφώς λιγότερο και την προηγούμενη φορά. Με λίγα λόγια, μοναδική κερδισμένη ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συγκέντρωσε όλους τους δυσαρεστημένους. Και να πω για την Νέα Δημοκρατία ότι το μόνο ευχάριστο για τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Σαμαρά είναι ότι συγκέντρωσε περίπου το ποσοστό που είχε το 2012. Δηλαδή θα έχει κάπου 28,5%, μία μονάδα κάτω. Δεν χάλασε ο κόσμος, παραμένει ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας σε αυτά τα ποσοστά, που και πέρα και ο ίδιος δήλωσε ότι θα κάνει τον αγώνα μέσα στην επόμενη Βουλή. Λοιπόν, ακριβώς έτσι, Στέργιο. Εμείς να ευχαριστήσουμε, να μιλήσουμε λίγο ακόμη με τους καλεσμένους μας και να δούμε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και τις δηλώσεις Τσίπρα που ακόμη δεν τις έχουμε ακούσει. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ελπίζω να μην γίνουν οι δηλώσεις Τσίπρα, κύριε Τριανταφυλλίδη, την ώρα που θα μιλάτε. Είναι σίγουρο, μόλις αρχίσω να μιλάω, θα αρχίσει να βγουν ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, μέσα αυτές τις συνθήκες, έτσι πως δόθηκε ο προεκλογικός αγώνας, το ποτάμι, το ότι πέτυχε αυτό το ποσοστό, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Το ποτάμι δεν είχε μέσα, δεν είχε χρήματα, δεν είχε τηλεοπτικό χρόνο, αλλά αυτό που καταφέραμε νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας πούμε ότι είναι ο τρίτος πόλος του δημοκρατικού τόξου. Εγώ βέβαια δεν δέχομαι ότι δεν έχετε μέσα, γιατί όχι, με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Δεν είχαμε καθόλου μέσα. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο επικοινωνιακό όπλο που ήταν ο Σταύρος Θεοδωράκης, αλλά ήταν αυτό. Πέρα από τα άλλα, δεν είχαμε χρήματα, δεν είχαμε τηλεοπτικό χρόνο, δεν μας δίνανε στα κανάλια ότι μας άκριζε το ποσοστό μας από τις ευρωεκλογές. Τώρα από εδώ και πέρα ελπίζουμε ότι αυτοί οι όροι θα αλλάξουν και θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Φιλοδοξούμε να παίξουμε το ρόλο μας για το καλό της χώρας. Δεν μας ενδιαφέρουν, το έχουμε πει, υπουργικές καρέκλες, ούτε τέτοιου είδους συναλλαγές. Αυτό που θέλουμε είναι να συμβάλλουμε στην κυβερνησιμότητα της χώρας. Το πώς θα γίνει αυτό θα εξαρτηθεί φυσικά και από τις διαθέσεις του πρώτου κόμματος. Έτσι. Αν είμαστε τέταρτο κόμμα, δεν θα έχουμε την τρίτη εντολή για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτό που θα θέλαμε. Αλλά θα δούμε πώς το σκέφτεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ελπίζουμε την στροφή στο ρεαλισμό, τι θέλουμε του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Τι θέλουμε και αν την κάνει, θα συνεισφέρουμε σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό. Κύριε Ρέβα, το μήνυμα της κάλυψης ποιο είναι? Επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Τσόρμπα, ότι εμείς εκτιμούμε ότι η ψήφος που δόθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή η μεγάλη διαφορά με την Νέα Δημοκρατία διαμορφώθηκε πρώτα απ' όλα κάτω από συνθήκες μιας πολύ οξυμένης αντιπαράθεσης στην προεκλογική περίοδο. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε οξυμένη. Όχι βεβαίως, αλλά πάντα παίζει το ρόλο του αυτό το ζήτημα και τα διλήμματα που μπαίνουν και οι εκβιασμοί πολλές φορές, το ξέρουμε όλοι πια, το έχουμε βιώσει αρκετές φορές. Επίσης ότι διαμορφώθηκε αυτό το αποτέλεσμα κάτω από την πίεση και ήταν πολύ έντονη αυτή να φύγει αυτή η κυβέρνηση και τέλος πάντων να έρθει κάτι άλλο που θα κάνει έστω λίγο κάτι καλύτερο από αυτήν. Mm-hmm. Δηλαδή η ψήφος θεωρούμε αυτή προς το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει ούτε την συνολική αποδοχή της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως τη στρατηγική του στόχευση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως δεν έχει πολλές απαιτήσεις από αυτόν. Από αυτή την άποψη και με δεδομένη την πολιτική που θα εφαρμοστεί από αυτή την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όποιο κορμό, αν είναι ο κορμός ή αν είναι αυτοδύναμη, θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός στο επόμενο διάστημα, κάτω από το βάρος της πραγματικότητας και των πραγματικών προβλημάτων, πιθανόν να ξανασκεφτεί την επιλογή του ή να ξανασκεφτεί τι του είπε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, όχι μόνο πριν τις εκλογές τώρα, αλλά και τι του έλεγε. Τώρα πια δεν υπάρχουν νωρίτερα περιθώρια, βλέποντας και κρίνοντας. Βεβαίως, βεβαίως. Άρα λοιπόν θα είναι μια ψήφος υποαίρεση, θα έλεγα, σε σχέση με την πορεία που θα ακολουθήσει αυτή η κυβέρνηση. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος, να σας πω ότι θεωρούμε ότι έπεσαν στο κενό οι προσπάθειες που έγιναν από όπου έγιναν για να συρρυκνωθεί το εκλογικό ποσοστό του κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος, περαιτέρω. Φαίνεται ότι υπάρχει, με βάση τα νούμερα, ότι υπάρχει επανασυσπήρωση, μια μικρή επανασυσπήρωση, η οποία εμάς μας δίνει την αισιοδοξία ότι την επόμενη μέρα, γιατί μας ενδιαφέρει άμεσα η επόμενη μέρα, θα είμαστε σε καλύτερη θέση για να αγωνιστούμε για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας. Θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει άλλη δύναμη, δυστυχώς, ούτε από το ποτάμι, και λοιπόν που το λέω στον κύριο συνάδελφο εδώ, ούτε από τους ανεξάρτητους Έλληνες, ναι, βεβαίως, που θα σταθούν δίπλα στα προβλήματα. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι δηλωμένη η στάση τους και μετά τις εκλογές. Συνεργασία με ένα από τα δύο κόμματα έρχεται από τότε, με ανεξάρτητη Έλληνες επίσης, με τις κόκκινες γραμμές τους κτλ. Είναι κακό. Άρα, δηλαδή η συνεργασία, είναι κακιά η συνεργασία? Όχι, δεν είναι κακή η συνεργασία όταν γίνεται για το συμφέρον του λαού. Καθόλου και κακή. Όταν γίνεται όμως για να περάσει μια πολιτική που τη γνωρίσαμε πάρα πολύ καλά και θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Αφίσταται να το δούμε όμως. Γιατί θα το δούμε, θα το δούμε. Επιτρέψτε μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα, Κόμμα δεν διαψεύστηκε ποτέ, επιτρέψτε μου, στις προβλέψεις του. Έτσι, γιατί αντικειμενικά τις προσεγγίζει και τις μελετά, δεν τις λέει πρόχειρα. Σύμφωνα, λοιπόν, αλλά μόνο Κασάνδρας προβλέψεις βλέπω εδώ πέρα. Όχι, όχι, δεν είμαστε Κασάνδρες, μπορούμε απλώς με βάση την άποψή μας που έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για το πώς είναι διαδρομένη η κοινωνία, έτσι να προβλέπουμε τι λέει ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Λοιπόν, εμείς το έχουμε πει και πριν από τις εκλογές, το λέμε και τώρα, ότι τη λύση στα προβλήματα της χώρας δεν μπορούμε να τη δώσουμε ούτε με 30% αριστερά, ούτε με 30% δεξιά. Και εδώ πέρα
πρέπει να μιλήσουμε και να συνεννοηθούμε. Και μερικά πράγματα, δηλαδή το. Μα ναι, ωστόσο και ιδεολογικά, μερικά πράγματα, ιδεολογικά δεν φέρνουν. Η χώρα έχει 20 προβλήματα, τα οποία τα 15 από αυτά μπορούμε να τα λύσουμε χωρίς να μιλήσουμε, αν θέλουμε, αν είναι αριστεράς λύσεις ή δεξιές λύσεις. Και μετά να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα 5. Πρέπει να προχωρήσουμε, να φύγουμε από αυτό το στάδιο. Και πρέπει να δώσουμε λύσεις. Τώρα, αν 700 τυφλοί, υπάρχουν 700 τυφλοί στη Ζάκυνθο που παίρνουν συντάξεις που δεν. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι αριστερό ή δεξιό. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονική συνταγράφηση, δεν είναι αριστερό ή δεξιό πρόβλημα. Εάν τα ρημάζει η παιδεία μας, η δικαιοσύνη, δεν μπορούν να λειτουργήσουν θεσμοί, αυτό δεν είναι δεξιό ή αριστερό πρόβλημα. Πρέπει πια να φύγουμε από αυτά τα πράγματα, να προχωρήσουμε μπροστά. Και εμείς φυσικά τώρα εντάξει, εδώ με το ΚΚΕ έχουμε τελείως αντίθετη πρόθεση. Λέμε ότι η ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ό,τι θα θέλαμε, αλλά είναι αυτό, είναι το σπίτι μας. Είναι αυτό καλύτερο που μπορούμε να έχουμε. Εδώ υπάρχει μια βασική. Εδώ πέρα έτσι, το εντάξει, αυτό δεν θα το λύσουμε στα πλαίσια μιας εκπομπής. Όχι βέβαια. Αλλά είναι μια διαφορά. Με δύο κουβέντες, το διακύβευμα αυτών των εκλογών, ποιο είναι τελικά, κύριε Ρεβά? Κατά την άποψή μας, το διακύβευμα και προεκλογικά του είπαν ήταν πόσο ισχυρό θα γίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τώρα τι γίνεται όμως. Τώρα. Το διακύβευμα ποιο είναι τώρα. Το διακύβευμα τώρα είναι κατά πόσο. Ωραία, βεβαίως. Κατά πόσο όσοι ψήφισαν το ΚΚΕ, αλλά και όσοι δεν το ψήφισαν από αύριο, την επόμενη μέρα, χωρίς να δίνουν κανένα χρόνο στην κυβέρνηση την καινούργια, γιατί τα προβλήματα δεν δίνουν κανένα χρόνο, να συνταχθούν απέναντι στην πολιτική και να την αντιμετωπίσουν και βεβαίως μετάση ανατροπής. Για εμάς το διακύβευμα των εκλογών δεν είναι να σώσουμε το πολιτικό σύστημα. Το διακύβευμα των εκλογών είναι να σώσουμε τη χώρα και να συνεννοηθούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η χώρα σώσει μέσα από το πολιτικό σύστημα, το οποίο αμφισβητείται, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εγώ θα ευχαριστήσω τον κύριο Ρέβο, θα ευχαριστήσω τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Θα δώσουμε ραντεβού τις επόμενες μέρες και το επόμενο διάστημα που εμείς θα είμαστε εδώ. Η ενημέρωση δεν σταματά έτσι κι αλλιώς και παρακολουθεί πολύ στενά την εξουσία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που σήμερα, ελπίζω, όσοι από εσάς μας παρακολουθήσετε κατά διαστήματα ή μεγάλα διαστήματα, θα είδατε ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια από την Βεργίνα Τηλεόραση. Μια τεράστια προσπάθεια ενημέρωσης με ζωντανές συνδέσεις από το κέντρο της πόλης. Πήγαμε παντού με τους δημοσιογράφους όλες τις επάλξεις, με πάρα πολλούς καλεσμένους που πέρασαν εδώ από το στούντιο, με τις συνδέσεις μας με την Αθήνα. Ήταν μια συλλογική, συνολική προσπάθεια αυτή από τους τεχνικούς, από τους δημοσιογράφους, από όλα τα στελέχη της Βεργίνα TV, φυσικά για τον αγώνα της ενημέρωσης και της περιφερειακής ενημέρωσης. Θέλω να ευχαριστήσω τους τεχνικούς μας, τον Ερμή, τον Δημήτρη, τον Χρήστο το Γιασκουλίδη, την Έλσα την Αγοραστού, τη Βέννη τη Σάπικα, τη Φένια τη Κλιάτση, τον Θοδωρή εδώ που χωρίς αυτόν δεν βγαίνει τίποτα έτσι και αλλιώς, βεβαίως τον Γιώργο το Φουντουκίδη και τη Στελίνα τη Μαργαριτίδου, για όλα αυτά τα οποία μπορέσετε να παρακολουθήσετε με τα μικρό έτσι σφαλματάκια, βεβαίως με ζωντανές συνδέσεις. Πάντως το αποτέλεσμα είναι ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι ο λαός μίλησε, εξακολουθεί να μιλά, το βλέπουμε με αυτό, με τα αποτελέσματα της επικράτειας, ανεξαρτήτως αποτελέσματος που δείχνει σίγουρα την διάθεση του λαού για αλλαγή, τα προβλήματα είναι εδώ, είναι μπροστά μας και πρέπει με κάποιον τρόπο να τα αφήσουμε πίσω μας. Και εδώ χρειάζεται σίγουρα ενότητα μεταξύ μας και κοινή πορεία παρά τις οποιασδήποτε αντιθέσεις. Χρειάζεται σύνθεση, να δούμε τι μας ενώνει και όχι τι μας χωρίζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τα λέμε αύριο στις 10, τα λέμε, ξέρετε. Γεια χαρά, καλό σας βράδυ.